Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ορισμένοι πιστεύουν πως η ανάπτυξη είναι ένας μαγικός αριθμός αύξησης του ΑΕΠ που αρκεί να έχει θετικό πρόσημο. Αυτό είναι λάθος που συγχαίει την ανάκαμψη με την ανάπτυξη. Η ανάκαμψη της οικονομίας για να έχει διάρκεια και να γίνει βιώσιμη η ανάπτυξη πρέπει να έχει γερά δομικά θεμέλια και να αγγίζει το σύνολο της οικονομίας και κοινωνίας. Επιδίωξη της συμφωνίας με τους πιστωτές είναι να δημιουργηθούν παρόμοια γερά θεμέλια μέσα από μεταρρυθμίσεις στις δομές της οικονομίας, ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη πιστωτών και επενδυτών στην ελληνική οικονομία και να υπάρξουν οι αναγκαίες εισροές κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη δημιουργία απασχόλησης. Με την ευκαιρία της συζήτησης για το πολυνομοσχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ στο περιεχόμενο 4 μεταρρυθμίσεων που άπτονται του αντικειμένου του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμβάλλουν στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας που δρομολογεί η τρέχουσα συμφωνία. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τη δημοσιότητα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, KIMDIS, όπως λέγεται, προκηρύξεων και διακηρύξεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του νόμου 4412 του 2016. Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται απλοποιείται το πλαίσιο της δημοσιότητας προκηρύξεων και διακηρύξεων, προκειμένου με την έκδοση της κανονιστικής απόφασης για το KIMDIS να καταστεί αυτό το μοναδικό σημείο δημοσιότητας. Επίσης, μετατίθεται σταδιακά στις 15 Ιουνίου τρέχοντος και 20 Οκτωβρίου τρέχοντος η υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για κατηγορίες έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών. Η σταδιακή εφαρμογή επιβάλλεται για λόγους επαρκούς εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών και αναθετών των φορέων. Και με τη ευκαιρία καταθέτω νομοτεχνικές βελτιώσεις σε αυτό το άρθρο. Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που πρόσφατα ψηφίστηκε. Με το άρθρο 46 του παρόντος νομοσχεδίου κάνουμε ακόμα πιο ευέλικτη τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο, αν μια τέτοια επικύρωση κριθεί αναγκαία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι τυχόν διαφορές ως προς το ύψος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων, εφόσον δεν επιλύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν θα κολλείουν την επικύρωση της συμφωνίας από το δικαστήριο, ακόμα και αν θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στο ποσό που θα λάμβανε έκαστρος επιστωτής κατά τη διανομή των καταβαλλόμενων από το νοφιλέτη ποσών. Με τη νέα διάταξη, το δικαστήριο θα ερευνά τη βασιμότητα των αμφισβητούμενων απαιτήσεων μόνο όταν αυτές είναι τόσο μεγάλες ώστε να επιδρούν στο σχηματισμό απαρτίας ή πλειοψηφίας. Η τρίτη μεταρρύθμιση αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Οι προτινόμενες διατάξεις τροποποιούν τα άρθρα του νομοσχεδίου 43, του νόμου 4354 του 2015 που αφορά στη διαχείριση και πώληση δανείων και πιστώσεων. Οι στοχευμένες αυτές τροποποιήσεις του νόμου προβλέπουν στην αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των δανείων που εμφανίζουν καθυστέρηση πλέον των 90 ημερών με γνώμονα τη θεσμική προστασία των δανειοληπτών με την ταυτόχρονη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρυμάτων να διαχειριστούν το τεράστιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Οι σημαντικότερες διατάξεις του άρθρου 48 που αφορά στην τροποποίηση του παραπάνω νόμου είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, επεκτείνεται ο αποκλειστικός σκοπός των εταιριών διαχείρισης προκειμένου να τους επιτρέπεται πέρα από τη διαχείριση δανείων να προσβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης των ακινήτων υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στην τράπεζα και η διαχείριση θα πραγματοποιείται για λογαριασμό της. Δεύτερον, τροποποιεί τη διάταξη που αφορά στον έλεγχο της ταυτότητας κάθε προσώπου που ελέγχει άμεσα ή έμεσα το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης.
Τρίτον, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διατηρείται ακέραιος και αποσαφηνίζεται ότι αν ο κύριος του δανείου είναι υπόχρεος έλεγχο για ξέπλυμα, δεν χρειάζεται ο έλεγχος αυτός να επαναληφθεί από την εταιρεία διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία αυτή δεν εισπράττει χρήματα. Και τέταρτον, γίνεται σαφές ότι η διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας συνεχίζεται και ο εκδοχέας, δηλαδή ο νέος αποκτών το δάνειο, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον δικαιοπάραχο. Τέλος, η τέταρτη μεταρρύθμιση αφορά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Η προτινόμενη σχετική διάταξη αποτελεί την υλοποίηση μια δέσμευση την οποία είχε αποδεχτεί η προηγούμενη κυβέρνηση στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης νούμερο 1 του ΟΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι το 2014 η τότε ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης επιχείρησε να εφαρμόσει τη σχετική σύσταση του ΟΣΑ μέσω της καθιέρωσης 52 εργάσιμων Κυριακών σε 3 ιδιαίτερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Και παρότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν υπάρχει αμφιβολία ούτε για την πλήρη αποδοχή της σύστασης του ΟΣΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε για την πρόθεσή της να την υλοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτή την κατάσταση καλούμαστε να διαχειριστούμε σήμερα υπό την ασφυκτική πίεση των θεσμών και ιδιαίτερα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παρότι δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία του ΟΣΑ και των θεσμών σχετικά με το αναμενόμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης, προσπαθούμε να τηρήσουμε δεσμεύσεις προηγούμενων ετών και κυβερνήσεων, ώστε να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των προαπαιτούμενων της δεύτερης αξιολόγησης και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο, απορρίψαμε την πρόταση των θεσμών για την οριζόντια απελευθέρωση της λειτουργίας καταστημάτων της Κυριακής. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τυχόν εφαρμογή των κριτηρίων χαρακτηρισμού τουριστικών περιοχών που πρότειναν οι θεσμοί, ή τι τουλάχιστον 2.000 κλίνες ή λόγος κλινών προς πληθυσμό της τάξης του 8% αναπεριφερειακή ενότητα, θα οδηγούσαν 44 περιφερειακές ενότητες της χώρας στην πλήρη απελευθέρωση για το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου. Σε αυτές θα περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων το σύνολο της Αττικής, η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία εκτός της Καρδίτσας και όλα τα νησιά στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Αυτή η οριζόντια παρέμβαση αποτράπηκε αριστικά. Το ίδιο ισχύει και με την αξίωση των θεσμών για λειτουργία των σούπερ μάρκετ όλες τις Κυριακές του έτους σε αυτές τις περιοχές. Η απελευθέρωση σύμφωνα με τον νόμο περιορίζεται σε επιλεγμένες περιοχές 4 περιφερειακών ενωτήτων, όπως το κεντρικός τομέας Αθηνών, ο νότιος τομέας Αθηνών, το εμπορικό κέντρο Πέριξ του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης και εμπορικό κέντρο Πειραιά. Βασικά κριτήρια για αυτήν την επιλογή αποτέλεσαν η τουριστική δυναμική που αναπτύσσουν οι συγκεκριμένες περιοχές και η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Επιπλέον, κλείνει οριστικά η συζήτηση για νομοθέτηση της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους. Η σημασία αυτής της εξέλιξης δεν πρέπει να υποτιμάται. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη η καθιέρωση των 52 Κυριακών στην υπουργική απόφαση με την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε να υλοποιήσει τη σύσταση του ΟΣΑ. Θα ήθελα να κλείσω με μια αναφορά στους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις. Κατανοώ τις αντιδράσεις τους για την προτινόμενη ρύθμιση. Γνωρίζω επίσης ότι δυστυχώς η επέκταση της λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές έχει οδηγήσει σε αυξημένα κρούσματα παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Αυτή η κατάσταση δεν είναι ανεκτή και είμαστε ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
Η αύξηση των εργάσιμων Κυριακών αποτέλεσε βασικό σημείο στη διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η προσπάθεια προάσπισης των συνταγματικών τους δικαιωμάτων θα σταματήσει. Αντιθέτως, θα ενταθεί ώστε το όποιο αναπτυξιακό αποτέλεσμα υπάρξει από αυτήν τη ρύθμιση να μην επέλθει εις βάρος των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ.